Οι Τούρκοι γονατίζουν αδυνατώντας να σηκώσουν το βάρος που φόρτωσε στους ώμους τους ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τι κι αν η χώρα οδηγείται σε οικονομική αυτοκτονία, εκείνος συνεχίζει ακάθεκτος και με απολύσεις ξυλώνει πλέον και την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της χώρας. Οι επενδυτές φεύγουν άρον-άρον και όπως αποκάλυψε η Deutsche Bank, μόνο την τελευταία εβδομάδα η εκροή καταθέσεων ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Δυσίωνες οι προβλέψεις και της αμερικανικής Goldman Sachs, που βλέπει αύξηση του πληθωρισμού τον Απρίλιο από το 15 στο 18%. 7 günde bu milletin sırtına yüklenen yük 75 milyar 800 milyon lira. Kim ödeyecek? Saraydakiler mi ödeyecek? Σε σταθερή υποβάθμιση και το τουρκικό νόμισμα. Η υποχώρηση κυμάνθηκε και σήμερα στις 8,32 τουρκικές λίρες ανά δολάριο και στις 9,8 λίρες ανά ευρώ. Η ακρίβεια μένεται. Άνεργοι, συνταξιούχοι και οικογενειάρχες μετρούν εκτός από αντοχές και τα χρήματα που πλέον δεν αρκούν ούτε για τη σύντησή τους. Μη βακκαλά, μάρκετε γύρω 200 ευρώ, 200 ευρώ πάρε βέσουν, τσάντα, μισή ευρώ. Οι πολίτες ισορροπούν μεταξύ εξαθλίωσης και φτώχειας. Σε είδος πολυτελείας μετατράπηκε μέχρι και ο ντοματοπολτός, ο οποίος πωλείται ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός με το κουτάλι. Bu şekilde salça veriyoruz mesela. Bu şekilde. Bu şekilde sarıp veriyoruz yani millete. Ne yapacağız? Yani bu şekilde salça veriyoruz millete. Αναλογή πρακτική και για το λάδι. Ya bu şekilde dolduruyoruz abim. Μπροστά στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού, η ονοματολογία φουντώνει. Τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για αλλαγή σκυτάλη στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρουσιάζοντας ως επικρατέστερους αντικαταστάτες του Μευλού της Τσαβούσογλου, αφενός στο δεξί του χέρι, Ιμπραήμ Καλίν, και αφετέρου την Τανσού Τσιλέρ, την Τουρκάλα πρωθυπουργό κατά την περίοδο της κρίσης των ημιών. Το όνομα της Τσιλέρ φιγουράρει ως μια επιλογή που θα μπορούσε να αναθερμάνει τις ψυχρές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Biden. Στη σκακέρα και το όνομα του γαμπρού του Ερντογάν, Μπεράτ Αλ Μπαϊράκ, που δεν αποκλείεται να αναλάβει εκ νέου το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας.